μας γραμμή τον πρόεδρο, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Είναι κοντά μας, παρά το γεγονός ότι είναι πιεσμένος ο χρόνος του. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα από τη Ρόδο. Καλημέρα, τι κάνετε? Εμείς είμαστε πολύ καλά, εσείς τι κάνετε? Προσπαθούμε. Παρακολουθείτε τα γεγονότα και εσείς είχατε πει πολύ νωρίς για το δημοψήφισμα, στο οποίο θα πήγαινε ο Αλέξης Τσίπρας. Ναι, έβλεπα ότι ο κύριος Τσίπρας είχε ανυψώσει τον πύχη των προσδοκιών πολύ και έλεγε σχίζουμε μνημόνια, διαγράφουμε χρέη και τέτοια. Και ήξερα ότι θα έρθει η ώρα της σύγκρουσης με τους ξένους. Και καταλάβαινα ότι η λύτρωση για αυτό δεν θα ήταν ένα δημοψήφισμα για να ρίξει τις ευθύνες των διαπραγματεύσεων που ναυάγησαν στους πολίτες. Και αυτό είναι το δημοψήφισμα, γι' αυτό το έκανε ο Τσίπρας, ώστε τη δική του αποτυχία και το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων να το φορτώσει στους πολίτες. Μάλιστα. Και ήξερα ότι θα το κάνει μέσω δημοψηφίσματος, όπως παλαιότερα πολέμησε και ο Γιώργος Παπανδρέου κάτι ανάλογο. Καταλάβατε. Μάλιστα. Εσείς λοιπόν το είχατε προβλέψει. Από εδώ και πέρα, τι γίνεται? Ο κόσμος είναι σε σύγχυση, κύριε πρόεδρε. Εγώ ελπίζω ακόμη μήπως δεν γίνει το δημοψήφισμα, γι' αυτό και τώρα που βγήκα σε ένα κανάλι, είπα μέσα τον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο, να καλέσει τον Τσίπρα σήμερα μήπως ακυρώσουν το δημοψήφισμα. Γιατί βάζουν το λαό σε διχασμό. Βλέπω έχει αρχίσει ένας διχασμός. Οι δεξιοί λένε ναι, οι αριστεροί λένε όχι. Μας γυρίζουν στον εμφύλιο. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο και είμαι κατά αυτού του πράγματος, γιατί η λύση του οικονομικού προβλήματος θα βγει μέσα από συνενετικές διαδικασίες. Άρα το εμφύλιο πολεμικό κλίμα το θεωρώ λανθασμένο. Μάλιστα. Και οφείλει ο κύριος πρόεδρος της Δημοκρατίας να προσπαθήσει, αφού είπε ότι είναι πρόεδρος του ευρώ και που δεν είδε θα δεχτεί η δραχμή, αυτό να το αποδείξει και όχι να ενδώσει σε έναν τρόπο έτσι αδιάλακτο που θέλει ο κύριος Τσίπρας να πάμε προς δημοψήφισμα. Εγώ αδιαλαξία δηλαδή, γιατί βγει πρέπει να φύγει ο Τσίπρας πάλι, γιατί δεν θα έχει εισακουστεί από το λαό, είτε βγάζει ψήφισμα όχι, πάλι τι να το κάνει το όχι. Θα πάει έξω και θα του πει η Μέρκελ, παιδί μου, αυτή είναι η Ευρώπη, ή τη σέβεσαι ή έξω. Άρα πάλι αδιέξοδο θα υπάρχει και στο μεταξύ οι τράπεζες δεν θα έχουν ευρώ και θα καταρρεύσει η χώρα. Δηλαδή δεν βλέπω να υποχωρεί η Ευρώπη. Μάλιστα. Η Ευρώπη είναι πολύ μεγάλη για να υποχωρήσει. Αυτό το σχέδιο Βαρουφάκη, ότι επειδή έχουν 120 δις ομόλογα ελληνικά και να μην τα χάσουν θα ενδώσουν, είναι ανόητο αυτό το σχέδιο. Βασίζεται δηλαδή σε μια υπόθεση ότι οι ξένοι θα κάνουν πίσω. Από ό,τι όμως δείχνει ότι οι ξένοι έχουν κανόνες, δεν είναι θέμα εγωισμών, έχουν κανόνες και σου λέει κάνε μεταρρυθμίσεις και εμείς σου δίνουμε όσα λεφτά θέλεις. Με μεταρρυθμίσεις όμως, όχι διατηρουμένων των παθογενειών εντός Ελλάδος, των αργομίστων, των αποσπασμένων που είναι 12.000 υπάλληλοι του δημοσίου που είναι, δεν κάνουν τίποτε, των 1.500 στη Βουλή που είναι συγκινήσεις των βουλευτών και δεν κάνουν τίποτα. Δηλαδή έχουμε παθογένειες, έχουμε 319.000 που παίρνουν 3 συντάξεις έκαστος συμπολίτες μας. Μάλιστα. Έχουμε 220.000 πολυθεσίτες. Έχουμε δηλαδή πολλή ασωτεία. Το γνωρίζουν αυτό οι ξένοι, ότι είμαστε ένας γενεκές με τρίπιο πάτο, ό,τι και αν ρίξει από πάνω διαρρέει από κάτω. Απαιτούν λοιπόν προσυνέχιση της χρηματοδότησής μας, απαιτούν την διενέργεια των μεταρρυθμίσεων, την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Σε αυτό δεν θα κάνουν πίσω τη φορά αυτοί οι ξένοι και είναι άτυχος ο Τσίπρας αν το ελπίζει. Μα αυτό φάνηκε κύριε πρόεδρε και από χθες. Το ευρώ άντεξε. Το ευρώ άντεξε. Δεν έγινε τίποτα. Μόνο οι Έλληνες ξέμειναν από χρήματα. Ναι. Γι' αυτό παρακαλώ θερμά τον κύριο πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τον οποίο διατηρώ μια παλιά φιλία, γιατί ήταν καθηγητής συνάδελφος του αδερφού μου. Ο αδερφός μου ήταν καθηγητής στη νομική Αθηνών στο εργατικό δίκαιο και ήταν πολύ φίλοι με τον Προκόπη τον Παυλόπουλο.
Τον παρακαλώ να καλέσει τον Τσίπρα και να βρουν μια ειρηνική λύση, να του πούνε ή πήγαινε άλλη μια φορά ή δυνατόν και εντός σήμερα στις Βρυξέλλες, μήπως διευθετηθεί το ζήτημα και ανεβρεθεί κάποια συμφωνία, ή παρετήσου για να προσχηματισμό μιας οικουμενικής κυβέρνησης. Και κάνουμε τις εκλογές αργότερα, τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, έχουμε χρόνο. Το επίγον είναι να υπογραφεί μια συμφωνία, να επιστρέψει η ηρεμία στο τραπεζικό σύστημα, γιατί τέτοιες συνθήκες δεν τις αντέχουμε πάνω από 2-3 μέρες. Εγώ πιστεύω σε 2-3 μέρες θα καταρρεύσουν οι τράπεζες. Δηλαδή είναι χωρίς ευρώ μέσα και με ένα λαό ανήσυχο που θέλει να σηκώσει τα λεφτά του, θα έχουμε κράχ. Μάλιστα. Υπάρχουν ήδη ανησυχίες προς αυτή την κατεύθυνση. Κάνω λοιπόν έκκληση και από το σταθμό σας, που γνωρίζω πόση σοβαρότητα έχει, και ας είναι παραμεθόριο σταθμός, δεν πάβει να είναι ένας σταθμός σοβαρός που κάνει σοβαρές πολιτικές αναλύσεις, τούτη την ώρα προέχει της χώρας το συμφέρον. Λοιπόν, ούτε εγωισμοί ούτε τίποτα. Έχει περιθώριο ξανά ο Τσίπρας να γίνει πρωθυπουργός σε 3, σε 5, σε 10 χρόνια. Δεν, εδώ συζητούν τον Καραμαλή να γυρίσει. Δεν είναι λοιπόν ζήτημα ότι θα ητάται, ότι χάνει δηλαδή παρετούμενος. Αν θεωρεί ότι λόγω εγωισμών δεν μπορεί ο ίδιος να διεκπαιρεώσει το θέμα της συμφωνίας, ας υποβάλει την παραίτησή του για να μην οδηγήσει τη χώρα σε περιπέτειες. Αυτή είναι η θέση της Ένωσης Κεντρών και θέλω να την μάθουν τα Δωδεκάνησα. Προσπάθησε, εγώ αναγνωρίζω ότι προσπάθησε, έκανε διαπραγματεύσεις, πολέμησε κάποιες προεκλογικές του διακηρύξεις να τις υλοποιήσει, δεν τα κατάφερε. Δεν σημαίνει αποτυχία αυτό. Δεν σημαίνει αποτυχία. Ναι, αλλά σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες τη χώρα μην οδηγήσουμε σε περιπέτειες. Ναι. Αν τελικά, κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε αυτές τις εξελίξεις και πάμε στο δημοψήφισμα την Κυριακή, τι πρέπει να κάνει ο κόσμος και τι βλέπετε εσείς να γίνεται? Ο κόσμος έχει διχαστεί τώρα. Η Νέα Δημοκρατία, αυτή η Βενιζέλη, όλοι αυτοί προτείνουν, και ο Θοδωράκης ο άλλος, που είναι και αυτός των διαπλεκομένων το χαριτωμένο παιδί, ναι. Στηρίζουν το έχετε ξαναπεί αυτό, το λέτε, ναι, διαπλεκόμενο το στηρίζουν λοιπόν, ναι, όλοι αυτοί είναι, ναι, το μπλοκ των μνημονιακών, ναι. Οι άλλοι παλεύουν για το όχι. Είδατε χθες η Κωνσταντοπούλη, αυτή η ζωή με τη μανία μιλούσε στο Sky, στην Κοσιόνη. Υπάρχει μια κατάσταση δηλαδή φανατισμών. Εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις, ναι, ζούμε, ναι, ένα τρομερό κλίμα, ναι. Οδηγούν τη χώρα σε σύγκρουση και είναι λάθος, γιατί το νόμισμα είναι κάτι που πρέπει να ενώνει, όχι να χωρίζει. Και επίσης, αν πάμε στη δραχμή, νομίζουν οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα λυθεί κανένα ζήτημα αυτομάτως? Τους θυμίζω ότι το 60, όταν είχαμε δραχμή, πάλι φύγανε 1,5 εκατομμύριο Έλληνες στο εξωτερικό. Δεν τους έσωσε το νόμισμα. Μπορούσε και τότε ο Καραμαλής να τυπώσει νόμισμα. Δεν το έκανε όμως, γιατί η εκτύπωση νομίσματος φέρνει πληθωρισμό. Δηλαδή αυτά που διαδίδουν, ότι με το που πάμε στη δραχμή θα τυπώσουμε νόμισμα και αυτόματα θα λυθούν όλα τα προβλήματα, είναι λάθος. Είναι λάθος γιατί ο κόσμος δεν έχει αντιληφθεί ότι θα χρωστάμε. Ναι. Θα εξακολουθεί, ναι, το χρέος να υφίσταται. Βέβαια, από την άλλη μεριά είναι και το ζήτημα ότι την Ελλάδα την έκαναν να συγχαθεί την Ευρώπη, να ιδιάσει με την Ευρώπη, ο Σαμαράς, ο Γιώργος, ο Παπανδρέου, ο Βενιζέλος, με αυτές τις διαρκείς οριζόντιες θυσίες έκαναν την Ελλάδα να ιδιάσει με την Ευρώπη και να νομίσει ότι το ευρώ μας κατέστρεψε. Ενώ αυτό που μας κατέστρεψε ήταν οι παθογένειες, τα ρουσφέτια, οι αργομυστίες, το κομματικό κράτος. Προφανώς γι' αυτό επιμένουν σε μεταρρυθμίσεις οι δανειστές. Ναι. Δηλαδή ο λαός, επειδή κάποια παπαγαλάκια στις τηλεοράσεις βρίζαν τη Μέρκελ, έβγαλε ένα συμπέρασμα βλακώδες, δηλαδή τεπλανημένο συμπέρασμα, ότι η Ευρώπη μας οδηγεί στον όλεθρο. Τι μας οδηγεί? Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, αν πτωχεύσουμε, θα χάσει 250 δις. 250 δις θα χάσει η Ευρώπη, το ξέρετε. Άρα τι κέρδισε η Ευρώπη, που βγαίνουν κάποιοι λύθοι και λένε ήρθαν οι Γερμανοί να μας πάρουν τον ορυκτό πλούτο, είναι σχέδιο ξεπουλήματος της Ελλάδος. Αν αυτή τη στιγμή πτωχεύσει η Ελλάδα, υπάρχει περίπτωση να πληρώσει κανένα, ναι.
Λοιπόν είναι, αλλά αυτοί οι δημοσιογράφοι κάνουν μεγάλη ζημιά. Υπήρχαν δημοσιογράφοι, σας λέγω, που από το πρωί μέχρι το βράδυ βρίζανε τους ξένους. Απ' τη μια απλώναμε το χέρι να πάρουμε λεφτά από τους ξένους, απ' την άλλη τους βρίζαμε. Κάνανε και αυτοί τα λάθη τους βέβαια, γιατί τόσο καιρό που μας δίνανε λεφτά έπρεπε να λένε τους Σαμαρά, αν δεν κάνεις μεταρρυθμίσεις δεν θα πάρεις την άλλη δόση. Έπρεπε να μην δείχνουν επίοικια. Άνοιγμα επαγγελμάτων, φτιάξιμο του φοροεισπρακτικού συστήματος, απόλυση των αργομίσθων, να απολυθούν από τη Βουλή 1500 που είναι συγκίνηση των βουλευτών και είναι, με συγχωρείτε, χαραμοφάιδες. Όλα αυτά τα ζητήματα, 12.000 αποσπασμένοι που δεν κάνουν τίποτα, αυτά όλα έπρεπε οι ξένοι να επιμείνουν να υλοποιηθούν και όχι να δίνουν την άλλη δόση και ας ελπίσουμε ότι μετά θα γίνει μεταρρύθμιση. Ξανά και την άλλη δόση και καταλήξαμε, σας λέγω, ντενεκές με τρίπιο πάτο. Μάλιστα. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, πάντως εσείς λέτε στον κόσμο να ψηφίσει κατά βούληση την Κυριακή. Ναι, κατά βούληση να ψηφίσει. Εγώ προσωπικά σαν Λεβέντης θα ρίξω άκυρο. Ναι. Γιατί δεν μπορώ, ας πούμε, να δω το Σαμαρά τη νύχτα της Κυριακής να ζητοκραυγάζει, ούτε να δω τον Τσίπρα να ζητοκραυγάζει. Το θεωρώ και τους δύο συνενόχους. Εμείς ήμασταν, σας λέγω, σαν ένωση σχεδόν υπέρ ενός τρίτου δρόμου. Ενός δρόμου αυτοκάθαρσης που τα κόβαμε εμείς στις παθογένειες της Ελλάδος, τις ασωτίες σε όλα τα επίπεδα, και θα πηγαίναμε στους ξένους και θα λέγαμε, όσον σαν Ελλάδα κάναμε το καθήκον μας, ό,τι μπορούσαμε, το μέγιστο δυνατό. Τώρα και εσείς σαν ξένοι, τα ομόλογα των 3-4 πρώτων ετών, μετακυλήστε τα εις το μέλλον, ώστε να μπορέσουμε αυτά τα λεφτά να τα ρίξουμε εντός Ελλάδος για ανάπτυξη, να μην φτάσει ανθρωπιστική κρίση. Αυτό ήταν το σχέδιο της Ένωσης Κεντρών. Αντί όμως αυτού, για να προστατεύσουν τα δικά τους παιδιά, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, και τώρα του ΠΑΣΟΚ διάδοχος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, συντήρησαν τις παθογένειες και άπλωσαν το χέρι για μνημόνια και για δανεικά. Μάλιστα. Διάλεξαν δηλαδή ένα ολισθηρό δρόμο χωρίς επιστροφή. Πάντως, και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της Κυριακής, θα είναι ντροπή να βγει οποιοδήποτε να πανηγυρίσει. Γιατί και στην μία περίπτωση και στην άλλη θα το δούμε μέχρι και αυτό. Μέχρι την Κυριακή θα τρώγονται, μέχρι ξύλο μπορεί να παίξουν, και την Κυριακή θα κάνουν το γύρο του θριάβου, ή ο ένας ή ο άλλος. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα των χειροκροτητών, η Ελλάδα των ανθρώπων που δεν έχουν μυαλό στο κεφάλι τους και λειτουργούν σαν φίλαθλοι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ κλπ. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Το έχουμε δει να συμβαίνει. Αλλά θέλω να πιστεύω σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές, γιατί όποια και από τις δύο πλευρές και να επικρατήσει, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει πόνος, θα ματώσουμε είτε με τον ένα τρόπο είτε με τον άλλο. Δεν υπάρχει εύκολη λύση. Αν πάμε προς δραχμή, ναι, σας λέω ότι εδώ θα γίνουν φρικιαστικές καταστάσεις που δεν τις έχουμε ξαναδεί. Απόδειξε ότι οι ξένοι ετοιμάζουν σχέδιο για ανθρωπιστική βοήθεια. Ανθρωπιστική, ναι, βοήθεια, ξέρετε, ναι, το άκουσα. Φαγητό, ρούχα, δηλαδή όλοι στην κατοχή. Καταλάβατε. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει ενδεχομένως και τέχνη έντος ίσως, κύριε Πρόεδρε. Μάλλον δεν υπάρχει από επίσημα χείλη διαβεβαίωση για το τι θα γίνει μετά το όχι. Αν επικρατήσει το όχι, δεν λέει κανένα στον κόσμο τι θα γίνει. Είναι σίγουρο, εγώ θεωρώ σίγουρο ότι θα πάει έξω ο Τσίπρας. Ναι. Θα κάνουν τον γύρο του θριάμβου εδώ οι Σιριζέοι για μία μέρα. Ναι. Θα πάει τη Δευτέρα το βράδυ ή την Τρίτη το πρωί μετά τις φίλες μου Τσίπρας έξω. Mm. Και θα του πούνε, παιδί μου, η Ευρώπη αυτή είναι. Ή τη σέβεστε ή έξω. Μάλιστα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το διάγγελμα της Μέρκελ εχθές δεν άφηνε περιθώρια. Μα ήδη είπαν ότι σε περίπτωση του όχι εμείς δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα. Ναι, τίποτα. Ναι, τίποτα. Ναι, ναι, και ναι, από την άλλη πλευρά, ναι, ναι, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το όχι θα είναι ισχυρό. Α, χάσαμε τον κύριο Πρόεδρο. Έλεγα λοιπόν ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να διαπραγματευτούν με την Ελλάδα αν υπερψηφιστεί το όχι την Κυριακή. Και από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση μας λέει ότι θα χρησιμοποιήσει το όχι ως ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο. Σε τι θα το χρησιμοποιήσει? Αφού οι άλλοι τους είπαν ότι δεν πρόκειται να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Σε περίπτωση που τελικώς υπερισχύσει το όχι στο δημοψήφισμα. Ο Γιούνκερ χθες κάλεσε την χώρα μας, κάλεσε την Ελλάδα να ψηφίσει ναι για να υπάρξει διαπραγμάτευση, για να συνεχιστεί. Ο Τσίπρας πιστεύει ότι αν έχει το όχι στα χέρια του θα πάει και θα διαπραγματευτεί. Νομίζω ότι θα βρει τείχους. Ήταν ξεκάθαρο.
σε περίπτωση που τελικά δεν βρεθεί λύση πριν το δημοψήφισμα και σε περίπτωση που η χώρα επιστρέψει στην δραχμή, νυφαλιότητα και ψυχραιμία, κύριε Πρόεδρε, μέχρι την Κυριακή και σωστή ενημέρωση. Ναι, και ελπίδα ότι εντός σήμερα θα υπάρξουν εξελίξεις με πρωτοβουλία του κυρίου Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αυτή τη θέση της Ένωσης Κεντρών. Και επαναλαμβάνω, αν ο κύριος Τσίπρας αισθάνεται ότι μετά τα όσα έγιναν δεν μπορεί να διαπραγματευτεί, ας επιτρέψεις μια κυβέρνηση τεχνοκρατών, ξέρω εγώ, 2 μηνών, να πάει να κάνει μια συμφωνία, να επιστρέψει η τάξη στα τραπεζικά πράγματα της χώρας και κάνουμε εκλογές το Σεπτέμβριο. Και ας κρίνει ο λαός ηρεμότερα τι πρέπει να γίνει. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Καλή δύναμη σε όλους. Θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Ναι, χαιρετισμούς από την Ένωση Κεντρών σε όλα τα Δωδεκάνησα. Ξέρετε το σεβασμό που δείχνω προς την περιοχή σας. Είστε και ταχτικός επισκέπτης, το ξέρω. Η γενέτειρα του Γιάννη Ζήγδη. Έτσι. Ενός προσώπου που όχι μόνο δεν έφαγε μία δραχμή, και το ταπεινό του σπίτι το άφησε σε ίδρυμα. Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα.